TechBlog.gr με ο Κώστας Βλαχακής. και σήμερα θα σας παρουσιάσω το TCL Plex με οθόνη 6,53 ίντσων τεχνολογίας LCD IPS με ανάλυση Full HD+, επεξεργαστή Snapdragon 675, Μνήμη RAM 6 GB και ενσωματωμένη μνήμη 128 GB, τριπλή πίσω κάμερα 48, 16 και 2 MP, μπροστινή κάμερα 24 MP, έχει αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, ραδιόφωνο FM και η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 3820 mAh με Quick Charge 3.0 στα 18W για γρήγορη φόρτιση. Η τιμή του 199 ευρώ και λίγο πιο κάτω. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το TCL Plex το TCL Plex το δουλεύω για περισσότερες από 10 ημέρες. Όσοι είστε φίλοι του Tech Blog, followers στο Instagram αλλά και στα δύο fanpage που έχουμε στο Facebook το TechBlog.gr αλλά και το Κώστας Βλαχάκης Unboxer. Ε, μπορείτε να θυμηθείτε ότι για ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα ε, είχα κάνει μια επική εκδρομή. Παρακολούθησα ένα φωτογραφικό workshop στη λίμνη Κερκίνη. Είχα, είχαμε πάει εκεί πέρα για να φωτογραφίσουμε αργυροπελεκάνους, κορμοράνους, σταχτοτσικνιάβες. Τώρα τα έμαθα και εγώ παιδιά. Ε, πολύ ωραία φάση... Αυτού του, αυτού του είδους η εξόρμηση, ε, είχα λοιπόν το TCL Plex μαζί μου για να το χρησιμοποιήσω και το χρησιμοποίησα σαν το βασικό μου τηλέφωνο για να φωτογραφίσω εκεί τα τοπία τους Αργυροπελεκάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μπείτε όσοι δεν είστε ήδη ή όσοι το χάσατε, μπείτε στο Instagram, βρείτε μας σαν TechBlogGR, αλλά και στο Facebook TechBlogGR και Κώστας Βλαχάκης Unboxer δύο διαφορετικά ε, fan page εκεί θα δείτε τις προηγούμενες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα ε, ότι ότι έχω φωτογραφίσει και πως έζησα με το TCL Plex ε, στην Λίμνη Κερκίνη ε, Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη συγκεκριμένη συσκευή όσες μέρες τη χρησιμοποίησα πραγματικά νομίζω ότι η τιμή του 199 ευρώ σήμερα είναι πραγματικά ε, 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 αισθάνεσαι ότι του πιάνεις κορόιδο ε, έχει, το TCL Plex έχει μια μεγάλη οθόνη 6,53 inch. Σε αυτό το διαφορετικό από τα συνηθισμένα φόρμα είναι πιο τετράγωνο, πιο old school η φάση. Δεν έχουμε curved οθόνη ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για flat, εντελώς φλαταδούρα ε, και έτσι λίγο πιο φαρδί εδώ πέρα παρόλα αυτά κάθεται καλά στο χέρι αν και νομίζω ότι λίγο πιο λεπτό λίγο πιο αδύνατο σε, σε φάρδος ε, κινητό εμένα με εξυπηρετεί καλύτερα παρόλα αυτά όσοι δεν έχετε πάει ακόμα ε, σε κάποιο ε, κινητό σε επόμενο επίπεδο που είναι το design του εντελώς λεπτό τύπου σοκοφρετέ πιστεύω θα εκτιμήσετε αφάνταστα το TCL Plex η οθόνη του είναι 6,53 inch τεχνολογίας LCD IPS με πολύ καλή ανάλυση πραγματικά δεν είχα κανένα πρόβλημα και την Τρίτη, ειδικά την περασμένη Τρίτη, που είχε φούλια κάδα ε, στη λίμνη Κερκίνη ε, και ήμασταν κάτω από τη βάρκα μέσα σε ένα φουλ φωτεινό και λαμπερό τοπίο ε, μέσα στη λίμνη. Οπότε, πολλέ αντανακλάσει κτλ. Η οθόνη του είναι πάρα πολύ καλή, πολύ ωραία χρώματα και γενικά. Ξεκινώντας αυτό το βίντεο έτσι από την αρχή θέλω να είμαι ενθουσιασμένος όχι γιατί πέρασα καλά στην εκδρομή μου αλλά γιατί πραγματικά το TCL Plex με βγάλε παλικάρι ε, βγήκε παλικάρι το κινητό και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή όπως και τα Realme smartphones, τα ίδια έλεγα. Είμαι happy που ξεκινάμε το 2020 με, αυτήν τη, με αυτές τις προσδοκίες. Realme και TCL να τα πάνε και οι δύο εταιρείες καλύτερα, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να έχουμε περισσότερα ενδιαφέροντα κινητά στο, στο τραπέζι για να διαλέξουμε. Ε, μπροστινή κάμερα 24MP σε αυτό εδώ πέρα το σημείο punch hole και γενικά μικρά bezel θα λέγαμε ότι έχει το κινητό. Σε ό,τι αφορά πίσω τη διάταξη της κάμερας, ένα διαφορετικό setup από τα συνηθισμένα. Συνήθως τώρα οι εταιρείες περισσότερο ή στο κέντρο έχουν βάλει τις κάμερες εδώ ή φέτος εσοδεία 2020 έχουν πάει όλοι και έχουν φτιάξει ένα κάμερα setup εδώ αριστερά. Εδώ πέρα συναντάμε κάτι διαφορετικό, πιο ισορροπημένο, πιο ευθυγραμμισμένο με δύο διαφορετικά LED flash και τριπλή πίσω κάμερα με τη βασική να είναι 48, την Ultra Wide 16 και την ε, Super Low Light για Super Low Light Mode ε, την 2 MP ε, η οποία κάνει καλή δουλειά, προσέξτε δεν θα βγάλετε φωτογραφίες στο απόλυτο σκοτάδι ε, με την κάμερα super low light, αλλά εκεί που τα πράγματα ήταν μέτρια από φωτισμό, λίγο σταθερό χέρι για ένα-δύο δευτερόλεπτα και πραγματικά καθαρίζει ολόκληρο το τοπίο. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Αναγνώριση τακτιλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος που ξεκλειδώνει κατευθείαν. Ε, από ό,τι θυμάμαι, έχει και face recognition ε, η συσκευή μέσα. Αναβαθμίστηκε στο Android 10 με το που τσίμπησα. Την Τη συσκευή κατευθείαν μου ήρθε το update. Αυτή έχει κυκλοφορήσει κάπου τον περασμένο χρόνο. Νομίζω πρώτη φορά το είδα το Σεπτέμβριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ήφα στο Βερολίνο. Κάπου μετά Οκτώβριο-Νοέμβριο πρέπει να κυκλοφόρησε παγκοσμίω. Ήρθε μέσα στα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Εγώ τέλο Ιανουαρίου που το πιασα στα χέρια μου κατευθείαν μου ήρθε και τρέχω Android 10 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα τηλέφωνο να έχει από την αρχή, ε, αν όχι day 1, day 2, ε, λειτουργικό σύστημα Android 10. Γιατί είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android και θέλουμε να είμαστε συνέχως up to date. Ε, dark mode, όπως μπορείτε να δείτε, ε, έχω βάλει στη συσκευή και ε, αυτό που έλεγα για, την, για το πίσω μέρος είναι ότι ο αναγνώσεις τακτιλικών αποτυπωμάτων πραγματικά ξεκλειδώνει πάρα πολύ γρήγορα το κινητό. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά το, την, τον υπόλοιπο σχεδιασμό, παρατηρούμε ότι έχουμε έξοδο ακουστικών, από κάτω την έψαχνα, έχουμε έξο, έξοδο ακουστικών, οπότε θα είστε happy όσοι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Έχει NFC, φυσικά και Bluetooth, ραδιόφωνο FM και ένα και μοναδικό ηχείο σε αυτό το πίσω μέρος. Δεν, δεν έχουμε στεροφωνικά ηχεία, ε, USB Type-C υποδοχή... Ε, για φόρτιση και σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να πω ότι φορτίζει γρήγορα η μπαταρία. Ε, η εταιρεία υπόσχεται ότι μέσα σε 32 λεπτά φορτίζει το 50% με τον δικό του φορτιστή που υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Και είναι μια χαρά. Φορτίζει γρήγορα και αδειάζει και σχετικά γρήγορα. Μην περιμένετε δύο μέρε και ειδικά αν τραβάτε βίντεο. Δηλαδή, εγώ την πρώτη μέρα στην Κερκίνη που ξεκίνησα να τραβάω βίντεο για περίπου μία μισή ώρα διακεκομένα, αλλά για τόση, η μπαταρία ταύτισε. Αλλά υπό κανονικές άλλες συνθήκες, η συσκευή κανονικά μία μέρα, μία μισή, έχετε μπαταρία και με το φορτιστή πολύ γρήγορα. Δεν θα έλεγα αυτό το ότι θα έχετε μπαταρία δύο μέρες, σου δίνει την εντύπωση ότι πάει προς τα εκεί, λίγο νωρίτερα όμως ε, αδειάζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση 3.820 mAh μπαταρία που κάποιος μπορεί να έλεγε ότι σε αυτό το inch θα μπορούσε να ήθελε 4.5 μισάρα μπαταρία, είναι οκ. Okay. στέκεται, δεν αδειάζει εντελώς και γρήγορα, δεν αδειάζει γρήγορα. Ε, μιλήσαμε λοιπόν και για τα ηχεία, να σας πω ότι εδώ πέρα το μεγάφωνο όπως συμβαίνει στα περισσότερα smartphone που έχουν τόσο λεπτό bezel εδώ πάνω Βλέπετε πού είναι το ακουστικό για να μιλάτε, οπότε υπολογίστε ότι πρέπει πραγματικά να το βάζετε στην άκρη-άκρη του αυτιού σας, δηλαδή πρέπει να κεντράρετε τον ακουστικό πόρο σε αυτό το σημείο. Ξεχάστε το κλασικό που βάζεις το αυτί σου σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πραγματικά για να ακούσεις πες ότι είναι εδώ πέρα το αυτί το βάζει, εντάξει, πέσω ότι είναι Εδώ πέρα το αυτή, το βάζει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μιλήσει έτσι. Ψαχνόμουν, μετά συνηθίζει, το βάζει εκεί για να έρχεται κατευθείαν ο ήχο από μέσα. Ε, το UI μου αρέσει τη συσκευή. Είναι ωραίο. TCL Plex UI, αν δεν κάνω λάθο, το είδαμε και πριν μαζί. Είναι το 20. Ναι, 202VAG. Μάλλον όχι το UI, το... αυτό είναι το, το λειτουργικό, η έκδοση του λειτουργικού. Μοντέλο TAF 780H λοιπόν, 1η Ιανουαρίου ε, η πιο πρόσφατη έκδοση ασφάλειας, Security Update και αυτά σε ό,τι αφορά μέσα το μενού του TCL Plex. Ε, πάμε να μιλήσουμε για την φωτογραφική μηχανή, γιατί αυτός ήταν ο λόγος που είχα πάρει το κινητό μαζί μου. Κοιτάξτε πόσες φωτογραφίες τράβηξα, πρέπει να έχω τραβήξει γύρω στις χίλιες φωτογραφίες πραγματικά. Ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα κάμερα, ε, η οποία πραγματικά... Εντάξει, εδώ πέρα λίγο στο zoom, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιας κατηγορίας κινητά δεν τα πηγαίνουν και υπέροχα το οπτικό zoom πρέπει να είναι 2 επί, νομίζω για να το ρίξω μια ματιά. Ναι, το οπτικό zoom είναι 2 επί, αλλά φτάνει και μέχρι 10 επί digital, οπότε για μεγάλες αποστάσεις μην περιμένετε παπάδες. Όμως σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για κανονικές φωτογραφίες χωρίς zoom, μπορείτε να μείνετε πάρα πολύ ήσυχοι ότι το TCL Plex, παιδιά, βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες και η selfie του είναι ιδιαίτερα καλή. Ε, σκεφτείτε και το, και το Ultra Wide δουλεύει πολύ ωραία και όπως σας είπα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα μια έτσι, <coughs> με μια έτσι περί ένα οδηπορικό ε, στο πρόσφατο ταξίδι μου στη Κερκίνη. Εδώ ήταν η θέα από το παράθυρο, αυτό το ε, παλιό Mercedes, έτσι. Κάποιες πληροφορίες εδώ μέσα εκεί που μείναμε σχετικά με τη λίμνη Κερκίνη, τα φαγητά που φάγαμε, όλα βουβαλίσιο κρέας. Μπριζόλε λουκάνικα μια χαρά παιδιά η κάμερα του TCL Plex είναι super, έχει 48 ε, που, που πραγματικά ανταποκρίνεται στα χαρτιά, είναι 48 και τραβάει τόσο καλές φωτογραφίες όσο κάποιος θα έλεγε ε, λανθασμένα βέβαια το ε, wow για να έχει 48 τραβάει καλά, ακόμα και όσοι ε, το που είναι αυτό που εδώ μέσα από το tech blog έχουμε πει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο αρκετές φορές κάποιες άλλες ισχύει εδώ πέρα ισχύει δηλαδή ναι 48 ρα ε, κάμερα και να μην ξέρεις θα βγάλεις καλές φωτογραφίες εδώ η παρέα που ήμασταν στο φωτογραφικό workshop και μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες είναι πάρα πολύ ωραίες και ο Βασίλης που με τράβηξε την ε, φωτογραφία portrait που έχω ανεβάσει στο προσωπικό μου προφίλ στο youtube εδώ πέρα λίγο πιο απογευματάκι που και πάλι βλέπετε πάρα πολύ ωραία ότι έχει τραβήξει και αντίστοιχα εδώ είναι γρήγορος ο... και εδώ πέρα ένας πολύ ωραίος κορμός που φάγαμε. Είναι γρήγορη η κάμερα, εστιάζει γρήγορα και πραγματικά δείτε εδώ πέρα τα χαράματα την πρώτη μέρα που πήγαμε στην, στην Κερκίνη πόσο ωραία αποτυπώνει. Την ανατολή του ηλίου. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι κορμοράνο. Έχω αρχίσει να τα ξεχωρίζω. Δείτε πόσο ωραία αποτυπώνει πραγματικά ε, η φωτογραφική μηχανή του κινητού το ηλιοβασίλεμα και πόσο ωραία φαίνονται τα χρώματα πάνω στην οθόνη του κινητού. Πολύ καλή δουλειά. Δείτε εδώ. Φωτογραφία, τώρα εντάξει, παίζει και το χέρι του καλλιτέχνη, εμένα δηλαδή. Αλλά ε, αν έχεις ένα εργαλείο το οποίο σε βοηθάει, είναι φυσικά ακόμα καλύτερα. Και εδώ τα βιντεάκια που τράβαγα το πρωί. Θες να το χαμηλώσω μην υπάρχει και καμιά βρισιά μέσα, αλλά δείτε πραγματικά τι ωραία τα, το, το θέαμα. Κάνω διαφήμιση και στη λίμνη Κερκίνη εδώ, γιατί πραγματικά αυτό που έζησα και χάρηκα που το έζησα με το TCL Plex, ε, Ήταν φανταστικό. Εδώ είμαστε μέσα στη βάρκα που ξεκινάμε το πρωί, χαράματα 7 η ώρα είναι που είμαστε τώρα στη βάρκα, ξυπνάμε από τι 6 για να πάμε να του πιάσουμε, να τους προλάβουμε. Δείτε εδώ πέρα, τι ωραία που τραβάει η κάμερα και τι ωραία τα τοπία. Πραγματικά νομίζω ότι ε, σε αυτή την κατηγορία τιμή, εδώ που έχει πέσει ε, γιατί νομίζω τα Χριστούγεννα το είχαν στα 329 στα 199 και πιο κάτω που το βρίσκω αυτή τη στιγμή δεξιά-αριστερά στο ίντερνετ, νομίζω ότι είναι ε, μια απόλυτα ολοκληρωμένη ε, πρόταση σε, σε κινητό των 200 ευρώ, σε κινητό βέβαια που θέλει κάποιος και αυτό το μέγεθος της οθόνης, έτσι, γιατί το μέγεθος, το, το μέγεθος της οθόνης είναι μεγάλο για κάποιους. Κάποιοι θα το βρούνε μεγάλο και όπως είπα ότι επειδή είναι τετραγωνισμένο ε, το, το κάδρο κάποιοι, σε κάποιους μπορεί να μην κάθεται καλά στο χέρι. Αλλά είναι το κλασικό, το παραδοσιακό, το κινητό, το flat το οποίο είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ θα εκτιμήσετε. Εδώ κάποια άλλα φαγιά μπροστά στο τζάκι. Σου, σας λέω παιδιά κάναμε ζωάρα στην κερκίνη. Εδώ με την, ε, ε, όχι, εδώ δεν πρέπει να ήταν ultra-wide η φωτογραφική. Εδώ με το Land Rover, το Defender, ε, φωτογραφίες μέσα στη, στη λίμνη, με, φωτογραφίζοντας βουβάλια. Για να δω τι άλλο έχω να σας δείξω. Ε, ξέρω ότι μπορεί κάποιοι να βαρεθείτε, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακόμα ευχαριστιέστε μαζί μου τα, αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Εδώ πιο βράδυ, μάλλον όχι πιο βράδυ, χαράματα είναι και εδώ. 7 και 4 το πρωί. Από εδώ ξεκινούσαμε με τη βάρκα και μπαίναμε μέσα στη λίμνη. Να σας το γυρίσω και έτσι να το δείτε. Εδώ είναι οι βάρκες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φάση, αλλά επαναλαμβάνω... Καλά, εδώ πέρα. <coughs> Αυτό πρέπει να το κόψω το μοντάζ. Και εδώ πέρα η τρελή παρέα με φωτογραφία, μια DJI ε, πάνω στο selfie stick όλη η ομάδα, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Βασίλης και ο Βάιος, ο Κώστας και τρεις αργυροπελεκάνοι πάνω, στην, ε, πάνω στην, ε, στο πλαστικό, στην τέντα του, της ε, βάρκας. Άλλα πράγματα εδώ, πάλι φωτογραφίες, όλες αυτές είναι με το TCL Plex, μια χαρά. Δηλαδή, εν ολίγεις, πήγα σε ένα τόσο ενδιαφέρον ε, workshop, το οποίο δύσκολα θα ξαναπάω. Ε, μάλλον, εντάξει, μπορεί να έχω υποσχεθεί ότι θα πάω του χρόνου, αλλά πας κάπου ιδιαίτερα μοναδικά, έτσι, και θέλεις να έχεις ένα κινητό, το οποίο όταν γυρίσεις πίσω, να έχεις φωτογραφίες οι οποίες θα σου μείνουν. Λοιπόν, με το TCL Plex έγινε αυτό ακριβώς. Και για να μην σας λέω ψέματα, όταν μου ήρθε η ιδέα για αυτό το concept, δηλαδή να πάω εκεί και να δουλέψω με κάποιο καινούριο κινητό τις φωτογραφίες και την εμπειρία μου σε αυτή την εκδρομή, ήταν το TCL Plex τώρα των εβδομάδων αυτών που δεν είχα δοκιμάσει, δεν έπαιζε και κάτι άλλο, μην ξεχνάτε ότι Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite, και τέτοια είχαν, τώρα κυκλοφορούν αυτέ τι μέρε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα παρουσιάσει και τον Galaxy, την προ προηγούμενη, τον Galaxy A51. Δεν είχαμε κάτι να δείξουμε. Δεν σα κρύβω λοιπόν ότι με το συγκεκριμένο πηγαίνοντα, εντάξει. Τώρα πρώτη επαφή, πρώτη εμπειρία, TCL, τρικάμερο, παίζουν τετρακάμερα, παίζουν πεντακάμερα. Τι θα γίνει εκεί πέρα και πραγματικά ε, αυτό το που σε εισαγωγικά θα μπορεί κάποιο τζόκερ ε, που αισθανόμουν ότι παίζω, ε, πραγματικά μου βγήκε. Και δείτε πόσο κούκλος είναι ο αργυροπελεκάνος της φωτογραφίας. Ε, πάμε να δούμε και, αλ, και κάποια άλλα βιντεάκια. Να εδώ πέρα, είναι πάνω, κάθονται πάνω στη βάρκα. <σκυρίζει> Στην τέντα της βάρκας. Εδώ πρέπει να είναι από τις επόμενες ημέρες, πρέπει να είναι την τελευταία, ίσως την πέμπτη που είχαμε ψοφίσει στο κρύο. Την πέμπτη το πρωί, ψοφίσαμε κανονικά, και εδώ πάλι μαγικά, δεν λέω ότι έχουμε την καλύτερη κάμερα του κόσμου. Λέω ότι με δύο κατοστάρικα έχετε ε, μία από τις καλύτερες κάμερες σε κινητό που μπορούσατε να αγοράσετε με αυτά τα λεφτά. Εδώ είναι που είμαστε μέσα στη βάρκα έξι άτομα ήμασταν λύπη, ο άλλο ήταν με πυρετό. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε εγώ και ο Βαρκάρη ο Βασίλη. Φανταστικό. Και εδώ κάποιε φωτογραφίε την ώρα που προσγειώνονται δίπλα στη βάρκα. Τι να σα λέω, παιδιά, εντάξει, τώρα το ξέρω, μπορεί κάποιοι να έχετε βαρεθεί. Πετάξαμε και το Mavic Mini. Κάποιοι μπορεί να έχετε βαρεθεί, αλλά και εδώ είναι που βρίσκονται στην έξω πολύ κοντά μα. Εδώ είμαστε εκτό βάρκα. Φωτογραφίζουν τα παιδιά και εγώ και εγώ. Φωτογραφίζουμε από την ε, ακτή. Φανταστική εμπειρία. Λοιπόν, αυτά σε αφορά την κάμερα. Δείτε εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα αρνητικό. Όχι μόνο αρνητικό δεν βλέπω. Εγώ βλέπω μια αυστηρότατη και θετική αποτύπωση των πραγμάτων. Αυτό βλέπω εγώ στη, με την κάμερα του TCL Plex. Amazing, amazing. Εδώ με το Defender. Ο Βασίλης που μας τράβαγε βίντεο και αρρώστησε. Και άλλη μέρα, άλλα φαγητά, αλλά και εδώ δείτε φωτογραφία. Τώρα, εντάξει, περιμένεις ότι το έχει βγάλει με κινητό, ναι. Άμα ήταν ίσω κάποιο άλλο, θα έλεγε. Με το TCL Plex μπορεί όχι. Κι όμω, φωτογραφιούλα TCL Plex. 12 MP τράβηξε. 1,9 MB. 4 Φεβρουαρίου, 8 και 50. Την πρώτη μέρα, αλλά αργότερα που σα είπα ότι είχε κάνει την ωραία τηλιακάδα και βλέπα μια χαρά με το κινητό με την οθόνη. Δε, χωρίς, ενώ δεν είχε θέμα με την αντιλιά. Και εδώ λίγο πιο νωρίς. Σούπερ! Σας κούρασα, αργυροπελεκάνη, ούτε εγώ πίστευα ότι θα μου αρέσουν τόσο. Εμπειρία! Πάμε και λίγο στα settings της κάμερας. Βλέπουμε από εδώ ότι γυρνάει σε ultra-wide mode από wide mode από κανονικό. Εδώ μπορείς να δεις επί του πρακτέου αυτό που θα φωτογραφίσεις πώς θα εμφανίζεται και επιλέγεις κατευθείαν και σε πάει στο mode για να το φωτογραφίσεις. Ωραίο είναι, δηλαδή ουσιαστικά σου δείχνει με οι τρεις κάμερες πώς φωτογραφίζει η κάθε μία και παίζεις μπάλα από εκεί αν θέλεις wide mode, ultra wide mode ή ε, κάτι άλλο. Πανόρεμα, υψηλά pixel, 48 megapixel, για να τραβήξεις φουλ ε, την εικόνα και να έχεις μπόλικη πληροφορία και zoom, εκ των υστέρων μέσα, να κροπάρεις. Ίχνη φωτός, διακοπή κίνησης, αργή κίνησης, βίντεο, ειρυθμίσεις μέσα, 30 FPS και ε, 30 FPS σε Full HD ή ε, 4... 4K. Super πορτρέτο και η επιλογή της Super νύχτας, Αλλά και ρυθμίσει Pro. Και εδώ μια φωτογραφία που τράβηξα τώρα το πρωί: Μια γάτα να κοιμάται στη... σε κάτι πανιά στην αυλή μου. Εντάξει, όπως βλέπετε ενθουσιασμένος με το wallpaper και το lock screen του Σαργυροπελεκάνους, τρελαμένος. Μιλήσαμε για την κάμερα, ε, Βασικότατα, το έχω μιλήσει για την οθόνη. Ε, το κινητό πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ε, μου έχει κάνει κάτι κουλά μερικές φορές με το Instagram, το application και το Facebook. Μου ψιλοκολάγανε τις προηγούμενες ημέρες. Ε, ήρθαν κάποια update μετά στις εφαρμογές, Φαντάστηκα ότι δεν είναι ε, τόσο θέμα τη συσκευή, αλλά είχα κάποια κολληματάκια. Τώρα έχουν περάσει. Χρειάστηκε δηλαδή τις προηγούμενε το Σάββατο την Παρασκευή να κάνω και ένα restart, αισθανόμενο ότι κάτι έχει κολλήσει. Ε, αλλά με 6 GB RAM και τον 675, εντάξει, είναι ένα ε, επεξεργαστής, Οκ, okay. δεν είναι ο καλύτερος που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω, δεν είναι ο 8 <coughs> ε, της σειράς 8, είναι τη σειρά 6, 6 series. Ναι παιδιά, βήκω γιατί ε, κα έκανα και τον αργυλέ μου εχθές, ε, συγγνώμη γι' αυτό. Ε, πάει πάρα πολύ γρήγορα το κινητό, βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι και η... το multitask. Μην ανοίγεις εδώ. Και... Εδώ πέρα είμαι συνδεδεμένο σε WiFi έτσι, με λειτουργία ε, πτήσης για να μην χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο γιατί όπως σας είπα το χρησιμοποιούσα σαν βασικό μου ε, κινητό. Πηγαίνει μπάλα το κινητό, ωραία, 6GB RAM, 128GB ενσωματωμένη μνήμη. δέχεται κάρτες μνήμης microSD ως 256MB και ε, μίλησα για την οθόνη, για φωτογραφική μηχάνη, για ποιότητα, πλαστικό το πίσω και το σασί αλλά... Δεν φαίνεται καθόλου ότι δεν, σου κάνει φουλ ότι είναι γυάλινο το πίσω μέρος, ξεκάθαρα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο σε αυτό το, το μαύρο, νομίζω το λέει. Είχα παραξενευθεί και στο unboxing. Obsidian Black. Ναι, αυτό το δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά το συγκεκριμένο, είναι μια, μια πέτρα ένα, ένα πέτρωμα που λέγεται Obsidian. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά. Εντάξει, βγάζει οπότε το μπλε. Μπλε, μπλε μαύρο θα το έλεγα, αλλά είναι σούπερ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για τον ήχο. Έναν ήχο ο οποίος δεν είναι καλό. Στο μεγάφωνο του TCL Plex δεν είναι καλό. Είναι αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο. Τίποτα, έχει ένα μεγαφωνάκι εδώ πέρα, το οποίο τσιτσιρίζει, ούτε δυνατό είναι και είναι η βαβούρα ίδια. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι η βαβούρα είναι ρε φίλε, η μουσική που ακούς, αλλά θα του απαντήσω... Δεν θα το απαντήσω. Θα είναι παλιά τρανς, hard τρανς, ε... 2003 μην μπερδεύεστε ότι τα ακούμε ακόμα, αλλά κάποια ναι. Δηλαδή ότι χορεύουμε και με αυτά, αλλά το, το ότι τα ακούμε για memories τα ακούμε. Οπότε το αρνητικό είναι το, το πώς το λένε, ο ήχος. Για να πούμε τώρα κλείνοντας και έτσι τα μαρκετινίστικα της TCL, ε, της θέλουν οι εταιρείες να τα ακούνε, να πούμε ότι έχει NXT Vision, που ουσιαστικά τι κάνει αυτό, βελτιώνει την αναπαραγωγή των ε, φωτογραφιών αλλά και των βίντεο στην οθόνη του TCL Plex. Με ενεργοποιημένο έχετε πιο έτσι καλύτερο κοντράστ, πιο ωραίο μαύρο, είναι ένα φίλτρο, μία μάλλον ένα, μια αρρύθμιση ε, αυτοματοποιημένη που ενεργοποιείται ή όχι στο κινητό και παίζει καλύτερα στην οθόνη. Εγώ το είχα full ενεργοποιημένο, ε, ίσως γι' αυτό μου άρεσε και η ποιότητα της οθόνης όπως σας είπα και αυτά που βλέπαμε, δεν χρειάζεται να πειραματιστείτε, έχει NXT Vision, το ενεργοποιείτε από την αρχή. Υπάρχει by default μέσα ενεργοποιημένο και είστε κομπλέ. Κλείνοντα, να μιλήσω για αυτό το τρίτο κουμπί γιατί ουσιαστικά έχουμε power button, volume down, volume up και ένα ακόμα τρίτο κουμπί. Αυτό ονομάζεται smart key και μπορείτε, βλέπετε από εδώ πέρα, να επιλέξετε αν το πατήσετε μία φορά, δύο ή το κρατήσετε παρατεταμένο να επιλέξετε μία λειτουργία που θα κάνει η συσκευή. Κάτσε να δούμε πλάκα στην πλάκα με το NXT Vision, ενεργοποιημένο, απενεργοποιημένο και θέλω να πάω λίγο μέσα στις φωτογραφίες. Εντάξει, τρίγω να πάρω ένα οράματος. Άντε, για, Ελενίδης. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο, αν επί του πρακτέου βλέπουμε κάτι, κάποια διαφορά. Εδώ λέει είναι, είναι ενεργοποιημένο. Εδώ απενεργοποιημένο. Ναι, στη συγκεκριμένη εικόνα καλύτερα μου το δείχνει. Μπορείτε να το δείτε κι εσεί. Αυτό είναι το next Vision δηλαδή. Πάνω το δω και κάπου αλλού. Ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι μπορώ να το κάνω έτσι από το κουμπάκι εκεί πέρα. Για να βλέπω. Να, για να δούμε εδώ πέρα. Που είναι λίγο πιο σκοτεινό. Έχει mm. βγει και θολό βέβαια. Απενεργοποιημένο, ενεργοποιημένο. Το φωτίζει λίγο. Καλύτερα δείχνει πάντως με το NXT Vision ε, ενεργοποιημένο. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σχετικά με το TCL Plex. Μίλησα για, εξω... για σχεδιασμό, ποιότητα κατασκευής. μίλησα πολύ για το ταξίδι μου στην Κερκίνη, για τη φωτογραφική μηχανή ε, για οθόνη, ε, για ταχύτητα, γρηγοράδα. Μ' αρέσει και το Android 10. Ε, μίλησα και για το μεγάφωνο. Χλωμά τα πράγματα εκεί πέρα και αλλά όλα, όλα αυτά που λέμε και για την μπαταρία είπα, θα τα πούμε και στον επίλογο, όλα αυτά ε, συνοψίζονται στο 199. Οπότε ό,τι άλλο από αυτά που είπα, δηλαδή το μεγάφωνο δεν σας πειράζει. Τουλάχιστον εμένα. Κώστας Βλαχάκης, πάμε να κάνουμε τον επίλογο, παιδιά, φύγαμε. Αυτό είναι λοιπόν, παιδιά, το TCL Plex. Έχω περάσει μαζί του για 10 ολόκληρες ημέρες. TCL ε, έχει εξαγοράσει και την BlackBerry μέχρι όποτε έβγαζε κινητά. Βρίσκεται πίσω σαν brand name, ε, μάλλον σαν εταιρεία ε, και από, τα, από τις συσκευές της Alcatel. Ε, πλέον βγαίνει επίσημα με το ονοματεπώνυμό της και το middle name. TL και C, middle name αστείευομαι, TCL με τα κινητά. Πρώτο, ε, πρώτη επιλογή, πρώτη πρόταση και στην ελληνική αγορά με το Plex, 199 ευρώ, μια ολοκληρωμένη συσκευή. Ε, το συγκεκριμένο μοντέλο θα έλεγα ότι στην, στην κατηγορία τιμής που κινείται βέβαια ξεκίνησε από 3.29, εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολο να το δεχθεί κάποιος που δεν έχει ξανακούσει την, την εταιρεία στο και δεν έχει δει μοντέλα της να βγαίνουν ώστε να ξέρει αν είναι καλή, αξιόπιστη ή όχι. Εκεί στα 3.29 λίγο ζόρι, αλλά στα 199 που έχει τώρα, μετά από πολύ 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 γρήγορο διάστημα, μιας και είναι τώρα μερικών μηνών το μοντέλο, δεν, είναι, δεν έχει κλείσει χρόνο, άσχετα αν έχουμε αλλάξει χρόνο από πέρυσι το Δεκέμβριο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, στα 199 ευρώ, τολμώ να πω ότι το συγκεκριμένο είναι μια συσκευή η οποία ε, θα μπορούσε να είναι και Xiaomi. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε κάποιους και τι μπορείτε να σκεφτείτε, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια συσκευή παιδιά που πραγματικά, ε, αυτό που έχει πετύχει η δημοφιλής εταιρεία ή Xiaomi όλα αυτά τα χρόνια να κάνει τους καταναλωτές να πιστεύουν ότι τους προσφέρει ε, ποιοτικά προϊόντα με, σε πολύ καλή κατηγορία τιμής χωρίς να τους κλέβει, εδώ πέρα υπάρχει σε αυτή την υλοποίηση η συγκεκριμένη φιλοσοφία ενσωματωμένη. Ε, ήμουν αφοβαρό αυτό που είπα, το ξέρω. Ε, θα το ακούσω θα το μετά πώ το κόψω. Όχι, πλάκα κάνω. Ποτέ δεν κόβουμε τίποτα εδώ πέρα. Το έχετε δει. Είναι ελάχιστε like φορέ που μπορεί να τύχει κάτι και να κάνουμε ένα κοψιματάκι. Όπω τα αισθανόμαστε, όπω είναι, τα λέμε. Άρα, εδώ πέρα. 199 ευρώ. Μεγάλη οθόνη 6,53 inch LCD Full HD Plus. Μέγεθο τετραγωνιζέ. Φαρδί. Ξέρω ότι σε πολλού αρέσει. Είστε εδώ ΟΚ. Okay. Punch hole πάνω δεξιά με 24 selfie κάμερα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είδατε αρκετές φωτεινές όμορφες. Τριπλή πίσω κάμερα 48, 16 και 2 MP σε αυτό το ιδιαίτερο setup. Έως 4K video 30 fps. Ultra wide φακός. Είδατε τις φωτογραφίες πραγματικά ultra happy και με το Super Night Mode της συσκευής. Ε, μπαταρία πάρα πολύ καλή, μια μισή μέρα να μην σα μη βάλω δύο, αλλά μια μέρα για πλάκα και φεύγει και το πρωί με ποσοστό μέσα. Φορτίζει ε, μέσα σε μια ώρα, μια ώρα και κάτι στο 100% με τον παρεχόμενο φορτιστή που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία. NXT Vision το οποίο δεν χρειάζεται να πειραματίζεστε, είναι by default ενεργοποιημένο, ε, έχει μια πολύ ωραία οθόνη, πολύ ωραία χρώματα, ε, το ευχαριστήθηκα. Το μεγάφωνο απογοήτευση, αλλά γενικά μια premium συσκευή το καταλαβαίνεις ότι είναι premium κρατώντας τη στα χέρια σου και έχω μείνει πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος που ε, δούλεψα αυτές τις ημέρες με το TCL Plex και όπως είπα και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του βίντεο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που και με συσκευές όπως τη Realme ειδικά με το X2 Pro βέβαια εκείνο κάνει 600 στάρικα αλλά και το Real 5 ε, που κάνει στην ίδια κατηγορία τιμής με το Plex ε, παίζουν οι εταιρείε ωραία και ανακατεύεται η πίτα για μέσα στο το 2020 με περισσότερες διαφορετικές επιλογές για να μην είμαστε εκεί πέρα κολλημένοι full Samsung, Huawei, Samsung, Huawei, Samsung, Huawei. Υπάρχουν και άλλες μάρκες, χαιρόμαστε να βγαίνουν τέτοια, α Honor, χαιρόμαστε να βγαίνουν τέτοιες συσκευές για να έχουμε να λέμε πραγματάκια και ο ανταγωνισμός να πιέζεται και να βγάζει ακόμα καλύτερα προϊόντα σε normal ε τιμές Κώστας Vlachakis techblog.gr αυτό είναι το TCL Plex και μέχρι το επόμενο επεισόδιο bye bye